Δεν υπάρχει αυτό το στρε, αυτό το άγχο που έχει κανεί όταν έχει καθημερινά, ακόμα και όταν κοιμάται τη μεγάλη ευθύνη τη διαχείριση της, των κρίσεων ή των προβλημάτων που έχει η χώρα. Αλλά σε ό,τι αφορά, νομίζω, την καθημερινότητα όλων μα, δεν φαίνεται να έχει γίνει πιο γαλανή η ατμόσφαιρα ούτε ο ουρανό. Αντίθετα, προβλήματα πολλά υπάρχουν. Και εγώ είμαι εξαιρετικά ανήσυχο και σε ό,τι αφορά ειδικότερα τι εξελίξει στην περιοχή μα. Πάμε και λοιπόν. Και βρισκόμαστε σήμερα, η πρώτη συνέντευξη μετά τι εκλογέ, αλλά και η πρώτη συνέντευξη σε μια περίοδο πολύ τεταμένη. Έτσι. Με τη χθεσινή πολεμική εισβολή τη Τουρκία στη Συρία, να προμηνεί μια ένταση στην περιοχή επικίνδυνη. Κύριε Πρόεδρε, ο Τραμπ απειλεί την Τουρκία με τον τρόπο που την απειλεί, μία έτσι, μία αλλιώ, με τον γνωστό του τρόπο. Η Ευρώπη προσπαθεί να συγκρατήσει την Τουρκία, κανεί δεν τα καταφέρνει και την ίδια ώρα εσεί μιλάτε για εκοφαντική αφωνία τη Ελλάδα. Τι θα μπορούσε να κάνει η χώρα μα γι' αυτό που συμβαίνει. Κύριε Σρόιντερ, καταρχά η... η Ελλάδα θα έπρεπε εδώ και τρει μήνε που είναι στην κυβέρνηση ο κ. Μψωτάκη. Εντάξει, κατανοώ ότι χρειαζόταν ένα χρονικό διάστημα για να ενημερωθεί. Εγώ, μάλιστα, όταν παρέδωσα στο Μέγαρο Μαξίμου ένα από τα λίγα πράγματα για τα οποία τον ενημέρωσαν ήταν τα εθνικά θέματα και το κεκτημένο τη Συνόδου Κορυφή του Ιούνιου, όπου κερδίσαμε μα... μαζί με τον πρόεδρο Αναστασιάδη κυρώσει ει βάρο Τουρκία. Mm -hmm. Κυρώσει για τι παράνομε γεωτρήσει στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη. Mm -hmm. Έχουν περάσει τρει μήνε και όσο είδατε, εσεί κυρώσει και είδε και η Τουρκία, άλλο τόσο έχουμε δει όλοι μα. Mm -hmm. Ναι, γι' αυτό φταίει η κυβέρνηση ή η Ευρώπη. Mm -hmm. Μα η Ευρώπη πήρε μια απόφαση. Πήρε μια απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Mm -hmm. Και από τη στιγμή που πήρε την απόφαση και μετά, προφανώ η ελληνική κυβέρνηση θα, θα, θα έπρεπε αυτή να επισπεύσει προκειμένου να ζητήσει. Την εφαρμογή των κυρώσεων αυτών. Εγώ ούτε άκουσα, ούτε είδα όλε αυτέ τι μέρε. Συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός με τον Ερντογάν στι ΗΠΑ, ήρθε εδώ ο Πομπέο. Κυρώσει και, τις... και από τι ΗΠΑ είχαμε ζητήσει εμεί. Mm -hmm. Και θυμάστε και με τη βοήθεια τη Ομογένεια το νομοσχέδιο Μενέντε. Και σήμερα διάβασα ότι υπάρχουν δύο βουλευτέ, ένα ρεπουμπλικανό και ένα δημοκρατικό που κατάθεσαν ψήφισμα κυρώσεων. Ακούσατε ποτέ αυτή τη λέξη να προφέρετε είτε από τον Υπουργό, Υπουργό Εξωτερικών είτε από τον Πρωθυπουργό. Εσεί λέτε δηλαδή, αν το, λοιπόν, αν, το, αν το, ερμηνεύω σωστά, ότι δεν θέλει η Ελλάδα αυτέ τι κυρώσει η κυβέρνηση αυτή την ώρα, ή αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να τι επιβάλλει και έτσι τι ζητάει. Είναι προφανέ, κατά την άποψή μου, γιατί θεωρώ ότι στα κρίσιμα αυτά θέματα πρέπει να μιλάμε με ευθύνη. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, έχοντας να διαχειριστεί την προσφυγική κρίση, διστάζει να διεκδικήσει μέσα από διπλωματικούς οδούς κυρώσεις εις βάρος της Τουρκίας που θα, εν πάση θα δημιουργούσαν εμπόδια σε αυτή την αχαλίνωτη συμπεριφορά στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Δηλαδή, Αλλά κυρίως στη Μεσόγειο, γιατί για τη Μεσόγειο Δεν θέλουμε να τον Ερντογάν, λέτε. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική κατευνασμού, η οποία πολιτική, από την εμπειρία που έχω, δεν θα οδηγήσει πουθενά. Εγώ, κύριε Ρόιτερ. Ε, πέρασα εποχέ ω πρωθυπουργό με πολύ μεγαλύτερε δωρεέ προσφυγικέ από τι σημερινέ. Mm -hmm. Ερχόντουσαν 8.000 την ημέρα. Πήγα τρει φορέ στην Τουρκία. Μια διτή στρατηγική και διάβλη επικοινωνία, αλλά ταυτόχρονα και μια στρατηγική υπεράσπιση των εθνικών ε, της εθνικής κυριαρχίας και της εθνικής γραμμή. Δεν άκουσατε ποτέ από μένα να κάνω εκπτώσεις και μέσα στην Άγκυρα και μέσα στην Κωνσταντινούπολη και όταν ήρθε εδώ ο Ερντογάν εγώ Πλέον βλέπω μια λογική κατευνασμού και θεωρώ ότι αυτή η λογική δεν θα οδηγήσει πουθενά. Αντιθέτω, υπάρχει και ο κίνδυνο να αποχαλινώσει την άλλη πλευρά. Εσείς και να δεν γίνει, προσπαθώ, Εσείς πιο δεν προσπαθούσατε να συγκρατήσετε στιγμή... τον Ερντογάν. Για παράδειγμα, επειδή αναφερθήκατε στο ταξίδι του εδώ, τον είχαμε φέρει εδώ με όλε τι τιμέ. Και θυμάμαι ότι ήρθε εδώ και ήταν πιο προκλητικό από ποτέ. Με στη χώρα μα τότε. Ήταν πιο προκλητικό από ποτέ. Πήρε τι απαντήσει που του άξιζαν όμω. Τι απαντήσει που έπρεπε να δοθούν και από τον Πρωθυπουργό και από τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία. Mm -hmm. Και αναγκάστηκε ο ίδιο μέσα στο μέγαρο Μαξίμου να πάρει πίσω τα όλα όσα έλεγε περί ε, αναθεώρηση τη δική Λοζάνη. Mm -hmm. Και ενδιάφερη περιπτώσει, εμεί καταφέραμε τρία πράγματα με την Τουρκία. Καταφέραμε πρώτον να έχουμε αυτή την συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία που πήγε τι ροέ από τι 8.000 στι 100 ημερησίω. Mm -hmm περιορίστηκαν Έω σταμάτησαν εντελώ και οι θάνατοι στο Αιγαίο. Είχαμε τις, ε, τα μέτρα οικοδόμηση ε, εμπιστοσύνη, που και αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό, και φτάσαμε και το Κυπριακό, ένα, μία ανάσα πριν την πιθανή λύση. Βάζοντα όμω στο τραπέζι τα δύο κρίσιμα ζητήματα ω βάση επίλυση του Κυπριακού, που είναι οι εγγυήσει και η παρουσία των κατοχικών στρατευμάτων στην Ίσο. Ναι. Σήμερα λοιπόν, με πολύ μικρότερε ροέ, σημαντικό πρόβλημα δεν αντιλέγω. Ωστόσο. Άκουσα χθε τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον οποίο τον εκτιμώ, τον κύριο Δένδια, mm -hmm. στη δημόσια τηλεόραση και ούτε λίγοτε πολύ mm -hmm. την μέρα που έχουμε πάνω από, την παρουσία πάνω από 20 πολεμικών σκαφών της Τουρκικής, του τουρκικού πολεμικού ναυτικού γύρω γύρω από την Κύπρο. Την μέρα που τρυπάνε στο οικόπεδο 7. Στο οικόπεδο δηλαδή όπου έχει καθοριστεί η αποκλειστική οικονομική ζώνη τη Κύπρου μαζί με, μαζί με την Αίγυπτο και έχει προσδιοριστεί και είναι ένα από τα οικόπεδα που γίνονται γεωτρήσει από εταιρείε πολυεθνικές. Mm -hmm. Να λέει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ότι εντάξει δεν τρέχει και τίποτα. Τρυπάνε λάσπη. Και α τρυπήσουν και α κάψουν και τι παραλίε, θα κουραστούν και θα φύγουν. Δεν πιστεύω ότι αυτή μπορεί να είναι μια αξιόπιστη και σοβαρή στάση από την ελληνική πλευρά. Επειδή δεν λέω, δεν είμαι. Στο άλλο άκρο, για να μην παρεξηγηθώ, δεν υπερασπίζομαι την άποψη ότι απέναντι στου κανονιοφόρου πρέπει να παρατάξουμε και εμεί κανονιοφόρου. Αλλά απέναντι σε αυτά τα δύο άκρα υπάρχει και μια μέση οδό. Mm -hmm. Και η μέση οδό είναι η διεκδίκηση με διπλωματικού ε, όρου τη δυνατότητα που έχει η Ελλάδα ω κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει στηρίσει στήριξη. Και βεβαίω να εφαρμοστούν το κεκτημένο που κερδίσαμε τον Ιούνι που ήταν οι κυρώσει. Και το ερώτημα το μεγάλο είναι γιατί η κυβέρνηση τρει μήνε αυτό το έχει απεμπολίσει. Μιλήσατε για το μεταναστευτικό. Η σημερινή κυβέρνηση σα κατηγορεί ότι αφήσατε ένα χάο πίσω σα στο μεταναστευτικό. Το έχετε ακούσει αρκετέ φορέ. Κάνει λόγο για 87.000 αιτήσει ασύλου που εκκρεμούν και για ελάχιστε επιστροφέ μεταναστών στην Τουρκία. Για μια κατάσταση τραγική στα στρατόπεδα ή καταβλισμού, αν θέλετε, προσφύγων και μεταναστών. Και για μια εικόνα χάου την οποία προσπαθεί τώρα να μαζέψει. Τι λέτε γι' αυτό. Κύριε Στρόιτερ, όταν παραδώσαμε τον 7 Ιουλίου του Τρέχοντο έτου στην διακυβέρνηση, στη Μόρια είχαμε 5.600 πρόσφυγες. Mm -hmm. Την 1η Οκτωβρίου στη Μόρια ε, κατεγράφησαν 12.680. Yeah. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατά τα άλλα ήταν αυτός, ο οποίος προ προσκαλούσε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός ο οποίος δεν έπαιρνε μέτρα για να σταματήσει τις ροές. Μέσα σε τρεις μήνες υπερδιπλασιάστηκε ο αριθμός των προσφύγων στη Μόρια. Και όταν παραδώσαμε τη διακυβέρνηση στις 7 του Ιούλη, η Ελλάδα ήταν η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη σε αριθμό αιτήσεων ασύλου και η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη σε αριθμό απόδοσης ασύλου. Μιλάτε για έναν μεγάλο αριθμό αιτήσεων. Προφανώς πέρασε από την πλάτη μας η μεγαλύτερη προσφυγική κρίση όλων των εποχών. Μετά Άρα, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Για σα πήγαινε καλά αυτή η διαδικασία του ασύλου έτσι όπω ήταν. Την αλλάζει τώρα η κυβέρνηση, το βλέπετε και κάνει λόγο για ένα αδιέξοδο έτσι όπως ήταν Κύριε εγώ, εγώ δεν θα πω αν πήγαινε καλά ή πήγαινε κακά. Θα πω ότι ήταν ένα πολύ δύσκολα διαχειρίσιμο πρόβλημα από τη φύση του, που ξεπερνά τι δυνατότητε τη Ελλάδας, γιατί είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Mm -hmm. Άρα, καταρχά, να κάνω το σχόλιο ότι καλώ ήρθαν στην πραγματικότητα, ότι το πρόβλημα είναι γεωπολιτικό, το παραδεχτήκανε μόλι γίνανε η κυβέρνηση. Εγώ είδα τον κύριο Χρυσοχοήδη να πηγαίνει στη Μόρια ε, το καλοκαίρι και να λέει, να δίνει συγχαρητήρια για τον τρόπο που οι ελληνικές αρχές έχουν διαχειριστεί ένα δύσκολο και σύνθετο πρόβλημα και όταν όμως μέσα από τρεις μήνες ε, απραξία, από τρει μήνες άγνοια του προβλήματος, ε, από μια πολιτική η οποία ήταν αλλοπρόσφαλη κατά την γνώμη μου, ε, καταργήσανε το Υπουργείο Μεταναστευτική Πολιτική. Είναι δυνατόν. Έχει ω υπαριθμόν ένα πρόβλημα το μεταναστευτικό, και καταργεί το Υπουργείο Μεταναστευτική Πολιτική. Ξηλώσανε την ηγεσία τη Ελλάδα, μια στρατηγό, την κυρία Τσιριγότη, η οποία έχει αποκλειστική ευθύνη το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, η οποία ήξερε άριστα να χειρίζεται το πρόβλημα και εν πάση περιπτώσει το έχουν αναγνωρίσει όλοι οι εταίροι μα στην Ευρώπη. Την ξυλώσανε, επειδή προφανώ δεν του άρεσαν οι πολιτικέ τη θέσει, οι απόψει, δεν ξέρω γιατί. Και φτάσαμε σε ένα σημείο. Εκεί που είχαμε 5.600, θα έχουμε 13.000 τιμώρια. Και ξαφνικά θυμήθηκαν τα γκούλαξ. Λοιπόν, το προσφυγικό δεν προσφέρεται. Δεν προσφέρεται για κριτική, μικροπολιτική και αντιπαράθεση. Μάλιστα. Αλλά πρέπει κάποιε αλήθειε να τι πούμε. Διότι η κατάσταση σήμερα είναι μπάχαλο. Και το μπάχαλο για να αντιμετωπιστεί δεν θέλει επικοινωνιακή πολιτική, θέλει πολιτική ουσία. Εμεί λοιπόν λέμε ότι πρέπει η Ελλάδα βεβαίω να φροντίσει να... και μακάρι να καταφέρουν να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την υπηρεσία ασύλου. Έτσι, Εμείς όταν αναλάβαμε είχε 200 άτομα, τώρα έχει 1000 άτομα. Και σε μια περίοδο που δεν μπορούσαμε να κάνουμε και προσλήψεις, λόγω του μνημονίου, συμβασίου, όπως προσλαμβάναμε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ε, δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα αυτό με κορώνες, επικοινωνιακή πολιτική και κυρίως όταν για όλη την προηγούμενη περίοδο είχε εκθρέψει μια στάση τη κοινή γνώμη απέναντι εχθρική, απέναντι στον πρόσφυγα, απέναντι στον μετανάστη. Διότι τώρα που θα πάνε να εφαρμόσουν ένα πλάνο έκτακτη ανάγκη που εμεί είχαμε αφήσει στα συρτάρια και θα προσπαθήσουν να μεταφέρουν πρόσφυγε και μετανάστε, γιατί δεν έχει νόημα τόσο μεγάλο νόημα αυτό ο διαχωρισμό. Οι τοπικέ κοινωνίε, διότι οι είχαν εκθρέψει το μίσο. Ενδεχομένω να αντιδράσουν. Mm -hmm. Και για να το κλείσω, θέλω να πω το εξή σε σχέση με τα νούμερα. Γιατί πρέπει να το γνωρίζει αυτό ο ελληνικό λαό. Οι πολίτε μα παρακολουθούν, λένε ότι είχαν γίνει λίγε επιστροφέ στην Τουρκία. Πράγματι. Είχαν γίνει λιγότερε από 1.500. Όμω την ίδια στιγμή είχαν γίνει πάνω από 17.500 οικειοθελεί επιστροφέ με το πρόγραμμα θελοντικών επιστροφών. Στις, ναι. χώρες, στις χώρες από τις οποίες ήρθαν οι πρόσφυγες αυτοί οι μετανάστες είχαν γίνει 22.000 στην Ευρώπη με το relocation και 10.000 επανενώσεις οικογενειών που yeah. φύγαν δηλαδή από τη Μόρια και πήγαν σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Άρα λοιπόν από το συνολικό αριθμό των 65.000 περίπου που έμεναν στη χώρα μας 40.000 στην Ενδοχώρα και 15.000 περίπου στα νησιά στις, σε, την 1η Ιουλίου Είχαμε άλλε 40 περίπου, 50.000 περίπου και πλέον, οι οποίοι είχαν φύγει από τη χώρα, είτε στι χώρε καταγωγή του, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να δούμε. Άρα λοιπόν, άρα, λοιπόν, α κατεβάσει κανεί του τόνου απέναντι στου προηγούμενου, διότι το δύσκολο, το οποίο το νιώσα και εγώ ω πρωθυπουργό, το νιώθει τώρα και ο κ. Μητσοτάκη. Κρίνεσαι όταν είσαι κυβέρνηση από αυτά που καταφέρνει. είναι εύκολο όταν είσαι αντιπολίτευση να κάνει κριτική. Όλοι κρίνονται όταν Όταν αναλαμβάνει όμω την ευθύνη, Κρίνεσαι εκ του αποτελέσματο. Κύριε Πρόεδρε, πέρασε μία εβδομάδα έντονα πολιτική και έντονη αντιπαράθεση. Στη Βουλή υπερψηφίστηκε η πρόταση για προανακριτική επιτροπή σε ό,τι αφορά τον uh, κύριο Παπαγγελόπουλο. Μία πρόταση η οποία οδηγεί αυτή την ώρα σε μία νέα έρευνα στη Βουλή αυτή τη στιγμή για την υπόθεση Νοβάρτη. Εσεί μιλήσατε για μία πολιτική δίωξη και υπερασπιστήκατε τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Και θέλω να ρωτήσω γιατί δεν πρέπει να ερευνήσει η Βουλή μία υπόθεση όταν έχουμε επώνυμε καταγγελίε από δύο σημαντικού δικαστικού. <laughs> κύριε Σρότερ, α ερευνήσει ό,τι θέλει να είναι η Βουλή. Αυτό το οποίο συμβαίνει όμω σήμερα είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ άλλοτε από όσο παρακολουθώ εγώ τα πολιτικά πράγματα του τόπου και πόσο γνωρίζω από τη μεταπολίτευση και μετά. Δηλαδή, τι, πολλέ φορέ έχει συσταθεί εξεταστική επιτροπή και προανακριτική επιτροπή ναι. για υπουργού προηγούμενη κυβέρνηση από την επόμενη πλειοψηφία. Mm -hmm. Ποτέ άλλοτε όμω δεν συστήθη Προνακριτική επιτροπή με προοπτική ειδικού δικαστηρίου, όχι για, με την κατηγορία ότι κάποιο υπουργό έχει, πρώην υπουργό, έχει ζημιώσει το ελληνικό δημόσιο, έχει βάλει το χέρι στο μέλι, αλλά με την κατηγορία ότι α, προσπάθησε να αναδείξει πομπέ και σκάνδαλα προηγούμενων υπουργών. Κατηγορία εδώ, δεν είναι αυτή. Εδώ, αυτή είναι η κατηγορία. Είναι... Αυτή ακριβώ είναι η κατηγορία. Για παρεμβάσει στη δικαιοσύνη και στι Εδώ ανοίγει μία φάμπρικα. Και σας το υπογράφω από αυτό και για τις επόμενες κυβερνήσεις και για τις μεθεπόμενες κυβερνήσεις. Έτσι, όποιος αναδεικνύει ζητήματα θα μπορεί να κατηγορείται για παρεμβάση στη δικαιοσύνη. Και ανοίγει αυτή η φάμπρικα, και αυτό είναι το κρίσιμο στοιχείο, ενώσο η υπόθεση αυτή καθεαυτή του σκανδάλου είναι να εξελίξει η διερεύνησή της. Δεν έχει κλείσει, δεν έχει ταλαισιδικήσει. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διερεύνησης και να πούνε εντάξει, ήταν κανεί δεν βρέθηκε ας πούμε, να έχει, ε, υπο, να έχει κάποιε ενδείξει ή κάποιε αποδείξει ποινική ευθύνη. Άρα πάμε τώρα στο δεύτερο σκέλο. Εδώ έχουμε μια ποινική δίωξη στον πρώην Υπουργό, τον κύριο Λοβέρδο. Ποινική δίωξη. Και έχουμε δύο ακόμα υποθέσει φακέλου πρώην Υπουργών, ο ένα είναι και νυν, ανοιχτέ υποδιερεύνηση. Άρα είναι διτό ο στόχο. Και ο στόχο της, ε, ε, του ρεβασισμού απέναντι στον πολιτικό αντίπαλο που ανέδειξε το πρόβλημα, το σκάνδαλο, αλλά και απέναντι στους δικαστές που θέλουν να τους τρομοκρατήσουν, αυτούς που σήμερα ελέγχουν, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κύριε αλλά Πρόεδρε, θα σα έλεγε κάποιο για να μείνουμε σε αυτό το θέμα, ναι. ότι εσείς στήσατε κάλπες για επιτροπές βασιζόμενοι σε μαρτυρίες ανώνυμων προστατευόμενων μαρτύρων. Ανθρώπων με κουκούλε, καλό ή κακώς, γιατί αυτό επι, ε, ορίζει ο νόμο. Εδώ στήθηκε μια κάλπη μετά από επώνυμε καταγγελίε ανώτατων δικαστικών λειτουργών, γιατί το ένα είναι πολιτική δίωξη και το άλλο ήταν μια ορθή πρακτική θα απαντήσω. Θα σα απαντήσω. Η εύκολη για μα επιλογή θα ήταν να πάρουμε την δικογραφία από τι ανώνυμες και μη καταγγελίε εκείνη τη εποχή mm -hmm. και να επιλέξουμε. Να παριστάνουμε του δικαστέ, εμεί οι πολιτικοί, και να πούμε: Κοιτάξτε, δείτε από αυτού του δέκα, σημαντικέ ενδείξει υπάρχουν για αυτού του τρει-τέσσερι. Ξεχωρίζουμε του άλλου, πηγαίνουμε του τέσσερι και προχωρούμε και σε διαδικασία η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει και σε ειδικό δικαστήριο. Δεν κάναμε αυτό. Εμεί όπω παραλάβαμε τον φάκελο, όπω παραλάβαμε, τον ανοίξαμε, τον διαβάσαμε, είπαμε ότι υπάρχουν σοβαρότατε ενδείξει για πολλού από αυτού, αλλά όχι για όλου που Προφανέστατα για το αδίκημα τη απιστία, το οποίο όμω έχει παραγραφεί, και υπάρχουν και ενδείξει για το αδίκημα τη δωροδοκία, το οποίο δεν είναι, είπαμε, στα καθήκοντα του Υπουργού, άρα δεν πηγαίνει με την αποσβεστική με προθεσμία των νόμων. Όμως, και τι κάναμε, προσέξτε. Με να αυτές καταλάβετε. Τις να καταλάβετε. Με ευκολία σα κατηγορώ. Δεν ολοκλήρωσα όμω για να Όχι, απλά να το προσθέσω. Πήγαμε. Κα, στι... καθίσατε στο... Βγάλατε, αν θέλετε, μπροστά και στοχοποιήσατε ακόμη και πρώην πρωθυπουργού. Ακούστε, κύριε, Ακούστε με λίγο, κύριε Σόιντερ, <σχελίως> γιατί έχει σημασία αυτό. <σχελίως> Θα μπορούσαμε λοιπόν να μην στοχοποιήσουμε πρώην πρωθυπουργού ή αυτού οι οποίοι δεν υπήρχαν. ισχυροτερε ενδειξει ισχυρότερες ενδείξεις από ότι κάποιον άλλον. Είπαμε λοιπόν ότι δεν εξετάζουμε τίποτα. Όπως είναι οι φάκελοι, δεν μπαίνουμε επί τη ουσία και πάμε να γυρίσουμε πίσω στου φυσικού δικαστέ που είναι η δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη τη έχουμε εμπιστοσύνη να διερευνήσει την υπόθεση. Αυτό κάναμε. Σήμερα λοιπόν, στην υπόθεση Παπαγγελόπουλου, τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Έρχεται ο κ. Σαμαρά. Αφήστε τα τώρα για του δύο δικασ... δικαστικού. Αυτοί ήρθαν εκ των υστέρων και με διπλέ καταθέσει. Έρχεται ο κ. Σαμαρά. Για του χαρακτηρίζει ε, ο κ. Παπαγγελόπουλο αυτού του συγκεκριμένου δικαστέ. Καλά έκανε, είχε τους του λόγου του. Έρχεται λοιπόν ο κ. Σαμαρά και ο κ. Βενιζέλο και καταθέτουν μηνύσει στου πολιτικού του αντιπάλου. Mm -hmm. Στου πολιτικού του αντιπάλου. Στη μήνυση λοιπόν, η οποία ήρθε στη Βουλή και ξανά για δεύτερη φορά, όταν ανεσήρθη από τον αρχείο, από τον δικαστικό αυτόν που την είχε βάλει στο αρχείο πριν τι εκλογέ. Μετά αποφάσισε να την ανασύρει. Mm -hmm. Αναφέρεται, αναφέρονται δύο πρόσωπα α, πολιτικά. Ποιοι, Παπαγγελόπουλο, mm -hmm. αλλά και ένα ακόμα. Ποιο, Εσείς. εγώ. Και με ποια νου απόφαση λοιπόν εγώ βγαίνω από το κάδρο. Και για ποιο λόγο εγώ βγαίνω από το κάδρο. Χωρί να σα έχω βγάλει ποιος εγώ πέρνει, από το κάδρο, προσέξτε. Ποιο παίρνει την έλεγα, ευθύνη, θα σα απαντούσατε. Ποιο παίρνει την ευθύνη. Ότι δεν ήσασταν μέσα στι καταθέσει των δύο βασικών μαρτύρων που είναι Γιατί δύο δικαστικοί. Γιατί ο Σαμαρά δεν ήταν ένα από του βασικού μάρτε. Η δικογραφία που ήρθε ε, δεν έχει δύο δικαστικού. Η δικογραφία που ήρθε στη Βουλή έχει, έχει και άλλα πρόσωπα. Τι καταθέσει των δύο και έχουμε και τι καταθέσει Σαμαρά και Βενιζέλου. Αυτοί δεν είναι αξιόπιστοι. Είναι ψευδομηνητέ, γι' αυτό είμαι εγώ εκτό. Είναι ψευδομηνητή ο κύριο Σαμαρά που έχει καταθέσει μήνυση. Να βγει ο κύριο Ξοντά και να το πει ότι είναι ψευδομηνητή. Αυτό το καραγκιόζιλίκι να έχουμε τη Βουλή, εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό ποτέ, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη, ούτε πουθενά. Να συνεδριάζει 7 ώρε με απούσα την κυβέρνηση από τα έδρανα τα κυβερνητικά, να μην υπάρχει ούτε ένα υφυπουργό θέλοντα δήθεν να δείξουν με αυτόν τον τρόπο ότι δεν παίρνουν την ευθύνη στα χέρια του, πιανούν η κυβερνητική πλειοψηφία. Και να μπαίνει ο Πρωθυπουργό 12 και 4 από την πλαϊνή πόρτα, σαν τον κλέφτη για να ψηφίσει και να φύγει, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και λοιπόν θέλουν να οδηγήσουν την πολιτική ζωή σε μια πρωτοφανή διαδικασία ποινικοποίηση και ρευασισμού, αλλά ταυτόχρονα και δηλιάζουν να βάλουν στο, στο, στο κάδρο αυτού στους οποίους αναφέρονται Στη δικογραφία. Εσεί μπορούσατε, μπορούσατε να το προκαλέσετε αυτό. Τι εννοώ κύριε Πρόεδρε. Διάβασα την ομιλία σα πάρα πολύ προσεκτικά. Καλύψατε τον κύριο Παπαγγελόπουλο, μιλήσατε για πολιτική δίωξη. Εάν εκείνο έλεγε στη Βουλή για παράδειγμα ότι όλα όσα έκανα, δεν είναι έκνομα λέω εγώ ο Παπαγγελόπουλο, αλλά όλα όσα έκανα ήταν κατ' εντολή του κυρίου Τσίπρα. Αμέσω θα ήσασταν στο κάδρο. Αν εσεί λέγατε όλα όσα έκανα ο Παπαγγελόπουλο, μόνο κύριε. έτσι δηλαδή... πάρα πολύ απλά θα μπαίνατε εσεί <laughs> με στη δικογραφία. Το λέω αυτό διότι. Σε καμία φάση τη ομιλία σα δεν είπατε ότι αυτά που έκανε ο Αγγελόπουλο τα γνώριζα, συμφωνούσα, του είπα να τα κάνει, οτιδήποτε τέτοιο. Αν θέλετε πράγματα να μπείτε σε αυτό το κάδρο. Κύριε Σόεταιρ, όμω, εντάξει, είπαμε ότι είναι αστεία αυτή η υπόθεση, αλλά να μην την ε, ξεχνάμε περισσότερο αστεία, διότι πραγματικά εδώ ενοχοποιείται ένα υπουργό ε, με κάποιες μηνύσεις πολιτικών του αντιπάλων και με κάποιες καταθέσεις δικαστικών, οι οποίοι ελέγχονται αυτή τη στιγμή από μια δικαιοσύνη. Εγώ δεν θέλω να πάρω θέση. Γιατί εγώ δεν του γνωρίζω, να σα πω και την αλήθεια. Ήμουν 4,5 χρόνια πρω πρωθυπουργό, ουδέποτε μπήκα στον πειρασμό να γνωρίσω, να μάθω, να κάνω ένα τραπέζι. Θεσμικά πάντοτε, με τους εκάστοτε, ε, προέδρους του εκάστοτε προέδρου του Αριού Πάγου ή τους του εισαγγελεί του Αριού Πάγου, κατά τη διάρκεια τη θητεία μου, γνωρίστηκα στο μαξί και μόνο η Να ξαναπώ τον κύριο Εβραήλ τον, κύριε κύριε τον κύριε. Κύριε. Δεν δεν έλεγε διαμάντιο ο κύριο Εβραήλ. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Πιθανόν. Και πιθανόν ο άνθρωπο να είναι και καλό δικαστή. Δεν τον γνωρίζω. Γνωρίζω όμω ότι αυτή τη στιγμή και ο ίδιο ελέγχεται και αυτό που καταλαβαίνει και ο τελευταίο Έλληνα πολίτη είναι ότι εδώ έχουμε ένα σκάνδαλο. Και πάμε να κουκουλώσουμε το σκάνδαλο στο όνομα μια σκευωρία. Τη στιγμή που δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχο τη δικαιοσύνη για το σκάνδαλο. Ποιο είναι το σκάνδαλο, Το σκάνδαλο των υπερτιμολογήσεων. Το σκάνδαλο του ότι ο, ο, ο μέσο ε, συνταξιούχο πλήρωνε ακριβότερα τα φάρμακα της Νοβάρτης σε μια εποχή που του κόβανε μισθούς και συντάξεις. Κάποιοι βάλαν υπογραφές για αυτές τις υπερτιμολογήσεις. Δεν γίνανε από μόνοι τους. Το σκάνδαλο του ότι όταν έγινε το PSI, το κούρεμα των ομολόγων, ο ίδιος ο Φρουζής σε εσωτερικά κείμενα της Νοβάρτης είχε είχε παραδεχθεί Κομπορημονή μάλιστα, ότι είχε εσωτερική πληροφόρηση λίγε μέρε πριν γίνει το κούρεμα των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου και πήγε και τα πούλησε mm. με κόστος 3% όταν οι άλλες εταιρείες έχασαν 23%. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Όπως ταυτόχρονα και το θέμα του φαρμάκου και το πάρτι στο χώρο της υγείας συνολικά είναι ένα τεράστιο θέμα. Μια ερμηνεία που έχει δοθεί και απ έξω, απ' έξω, το έχει πει και ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι εσείς δεν είστε στο κάδρο διότι Θέλουν όλε τι πλευρέ να υπάρχει μια κυρικά κυβέρνηση, μια στοιχειώδη συνένεση και μια, ένα, ένα στοιχειωδό ήρεμο πολιτικό κλίμα. Για παράδειγμα, εσεί θα το συναντήσετε αύριο και καλείστε να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε για το θέμα τη ε, ψήφου των ε, απόδημων Ελλήνων, των ανθρώπων που ζουν εκτό ε, χώρας, χώρα, των Ελλήνων του εξωτερικού. Δεν ξέρω αν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσετε σε αυτό. Άκουσα όμω τον κύριο Μητσοτάκη ότι είναι έτοιμο να κάνει όποιε υποχωρήσει χρειάζονται για να υπάρχει μια συμφωνία. Και θέλω να ρωτήσω αν και εσεί από την πλευρά σα είστε έτοιμο να κάνετε κάποιε υποχωρήσει στι θέσει σα για να υπάρξει μια συμφωνία σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Λοιπόν, για να κλείσω το προηγούμενο, εγώ δεν είμαι στο κάδρο, διότι ο κύριο Μητσοτάκη από τη μία δεν θέλει να στεναχωρήσει τον κύριο Σαμαρά και γι' αυτό αφήνει ανοιχτή μια υπόθεση όπου κινδυνεύει να του γυρίσει μπούμερα και είδατε έξι βουλευτέ. Του βουλευτέ του δεν έψησαν. Έξι βουλευτέ δεν ψηφίσαν. Και μπορεί να του γυρίσει μπούμερα και όχι για κανένα λόγο, διότι θα αναδείξει το πραγματικό σκάνδαλο. Γιατί uh -huh. Διότι ο κόσμο στι πλατείε και στα καφενεία δεν λέει τη λέξη και βορία, λέει τη λέξη δικαιοσύνη. Να δοθεί δικαιοσύνη σε αυτό το μεγάλο σκάνδαλο. Άρα λοιπόν το κάνει όχι γιατί τον έπιασε ο πόνο για τον πολιτικό του αντίπαλο, αλλά το κάνει διότι θέλει να αποφύγει τον πολιτικό διασυρμό και το διεθνή διασυρμό. Mm -hmm. Να πηγαίνει για ένα σκάνδαλο που αφορά του προηγούμενου, τον πολιτικό του αντίπαλο σε διαδικασία ποινικοποίηση. Έρχομαι τώρα στο αυριανό. Είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο οφείλουμε, λέω εγώ, να κρατήσουμε έξω από τη διαδικασία της μικροπολιτικής ε, αντιπαράθεσης και της ε, μικροπολιτικής επικοινωνιακής πλειοδοσίας. Αν αυτό είναι ο στόχος ε, και του Πρωθυπουργού, βεβαίω μπορούμε να βρούμε λύσεις. Αν όμως ο στόχος είναι η μικροπολιτική επικοινωνιακή πλειοδοσία ε, και μάλιστα παίζοντας παιχνίδια επικίνδυνα, θεσμικά παιχνίδια, ε, που έχουν να κάνουν με την, με το, με την ίδια την, ε, ε, λειτουργία του πολιτικού συστήματος, Τότε θα μα βρει απέναντι. Γι' αυτό Εγώ λέει... προσέρχομαι με διάθεση θετική Μάλιστα. και προσέρχομαι και με έναν τόμο εδώ. Τι είναι αυτό ο τόμο? Αυτ... Ναι, τον έφερα εδώ για να. γιατί ορισμένα πράγματα δεν είναι γνωστά στην ελληνική κοινωνία και στου πολίτε, γιατί τόσε πολλέ ειδήσει γύρω του ξεχνάμε όλοι μα. Mm -hmm. Το Φλεβάρι λοιπόν του 18, εμεί περάσαμε νόμο, ο... μέσα από τον οποίο νόμο προβλέπαμε. 45-55 του 18, το άρθρο 256 του νόμου, να συσταθεί μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία να καταλήξει σε ένα πόρισμα για τον βέλτιστο και δεδειγμένο τρόπο, ώστε ένα όριμο αίτημα που είναι η ψήφο των, ε, των πολιτών, ε, των Ελλήνων εκλογέων εκτό επικράτειας, να γίνει πράξη. Και υπήρξε διακομματική συνένεση για την. Ε, για τη σύνθεση της Επιτροπής από διακεκριμένους επιστήμονες οι οποίοι με ένα πλούσιο διάλογο κατέληξαν σε συγκεκριμένη πρόταση για το πώς μπορεί να γίνει αυτό. Εμείς την πρόταση αυτή την κωδικοποίησαμε και την καταθέσαμε. Αν είχαμε εκλογές τώρα όπως προέβλεπε η θητεία και όχι εσπευσμένα λόγω των ευρωεκλογών στις 7 του Ιούλη mm -hmm. θα είχε κατατεθεί και θα γινόταν, πιστεύω, και νόμο του κράτου. Εγώ κρατάω και αν κάνω λάθο. Αυτή θα λοιπόν η πρόταση. Ότι πάτε κι εσεί με διάθεση να βρεθεί μια λύση και να κάνετε κι εσεί από την πλευρά σα τι αναγκαίε υποχωρήσει, αν το ερμηνεύετε. Αυτή. Στον... Βεβαίω. Με βάση την πρόταση βεβαίως. που Καταρχά, να ακούσουμε ποιε είναι οι άλλε προτάσει. Ε, γνωστή Γιατί... είναι η πρόταση τη Νέα Δημοκρατία και γνωστή είναι και η δική σα. Αν πρόταση. η πρόταση τη Νέα Δημοκρατία είναι να αφήσουμε ανοιχτού του εκλογικού καταλόγου δυνητικά σε άλλα 10 εκατομμύρια Πιθανό μπορεί να συμβεί εκλογέων, οι οποίοι θα καθορίζουν το αποτέλεσμα των εκλογών. Δεν με έχει σημασία έναντι υπέρ ή έναντι ποιού, εδώ μιλάμε θεσμικά, έτσι δεν είναι. Mm -hmm. Θα καθορίζουν το αποτέλεσμα των εκλογών, έναντι αυτών που ζουν, φορολογούνται και έχουν άμεση συνέπειες από την εφαρμοζόμενη πολιτική να του καθορίζουν 10 εκατομμύρια εκλογή. Διότι... Δεν είναι ακριβώ αυτή η προοπτική τη Δημοκρατία. Σε αυτό δεν θα συμφωνήσουμε. Μιλάει Αν για όσου όμως... είναι εκλογικού καταλόγου. Δεν προ... έχουμε 10 εκατομμύρια Αν ανθρώπου στους πρόταση... εκλογικού καταλόγου. Επειδή είναι σύνθετο λοιπόν το πρόβλημα, εγώ θέλω να σα πω ότι πέραν αυτή τη πρόταση των εμπειρογνωμών έχει σχετική α, γνωμοδότηση και το Συμβούλιο τη Βενετία, που είναι η αρμόδια επιτροπή του Συμβουλίου τη Ευρώπη για. Λέγομαι σε τόσο τεχνικά θέματα, δεν τα καταλαβαίνει και ο κόσμο, έχω την εντύπωση γιατί δεν και είναι το παρακολουθεί. Και η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχουν γνωμοδοτήσει για το πώ μπορεί αυτό να συμβεί χωρί να δημιουργεί, αν θέλετε, πιθανότητε δυνητικά αλλίωση τη ίδια τη δημοκρατική λειτουργία. Να πω πρακτικά ποια είναι αυτή η πρόταση. Η πρόταση αυτή λέει ότι. Ε, όλοι όσοι θέλουν είναι σήμερα εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και είναι στο εξωτερικό και όσοι θα ήθελαν να κρατούν στους εκλογικούς καταλόγους διότι έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια ακόμα και αν δεν την έχουν αποκτήσει ναι. ε, γιατί ξέρετε η χώρα μας έχει το, την ηθαγένεια στο το δίκαιο του αίματος δηλαδή μπορεί να, γίνει, να αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια ακόμα και κάποιος είναι δε, τρίτης, δε, τέταρτης, δε, τέταρτης δε. γενιάς Όλοι λοιπόν όσοι έχουν την ηθαγένεια και είναι γραμμένοι ή θέλουν να γραφτούν σε εκλογικού καταλόγου, να ψηφίζουν στου στους τόπου που διαμένουν mm -hmm. και να εκλέγουν από τρει έω οκτώ, ανάλογα με τον αριθμό των ψηφισάντων, ε, ομογενεί, δικού του ανθρώπου δηλαδή, ε, στη Βουλή. Λοιπόν, να δούμε τι θα προκύψει από την αυριανή σα συνάντηση. Μπορεί να σα αλλάξει η γνώμη ο κ. Μητσοτάκη, να το αλλάξετε εσεί και να βγείτε mm -hmm. με μια ωραία συμφωνία από αυτό το θέμα, εάν προκύψει αυτό. Πάμε στην οικονομία. Ε, θυμάμαι τη φράση σα τότε από τη Βουλή ότι θα πίνετε το πικρό ποτήρι όπω το πίνετε εσεί τώρα το νερό, κύριε Πρόεδρε. είναι μικρό το νερό που Ναι, ναι, ναι είναι μια χαρά είναι το, το νερό που σα έδωσα. <laughs> Δόξα τω Θεώ. Ε, Ψηφίζοντα τα θετικά μέτρα τη κυβέρνησή σα τότε. Δεν ξέρω αν θα πιείτε κι εσεί το πικρό ποτήρι και θα ψηφίσετε τα θετικά μέτρα που θα φέρει με το φορολογικό νομοσχέδιο και ο κ. Μουτσοτάκη, λίγο καιρό. Όχι, για μένα αυτό δεν είναι πικρό ποτήρι, είναι ένα ποτήρι δικαίωση. Διότι πέρυσι τέτοιο καιρό, σε αυτήν την καρέκλα που, καθό, που κάθομαι σήμερα, εγώ ω αρχηγό τη αντιπολίτευση, κάθομαι ο κ. Μητσοτάκη ω αρχηγό τη αντιπολίτευση mm -hmm. και σα έλεγε ότι έχουμε τέταρτο μνημόνιο. Το θυμάστε, Τέλει. Τέταρτο μνημόνιο έλεγε. Ε, λοιπόν, πώ γίνεται να έχει τέταρτο μνημόνιο και να έχει δημοσιονομικό χώρο για να φέρνει μέτρα ελάφρυνση. Να ψηφίσετε τα μέτρα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν. Άρα, άρα, να ξεκινήσουμε από αυτό. Η οικονομία, χάρη στην λύση που δόθη και χάρη στη μεγάλη προσπάθεια που κάναμε και να βγούμε από το μνημόνιο. Καταφέραμε, βγήκαμε από το μνημόνιο. Οριστικά δώσαμε μια δεκαετή προοπτική, καθαρό διάδρομο για το χρέο. Σήμερα πάει καλά η οικονομία. Βλέπουμε διαρκώ και πριν τι εκλογέ βλέπαμε να αποκλιμακώνονται τα ομόλογα. Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των ομολόγων. Υπάρχει, υπήρχε δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο και εμεί λέγαμε ότι τον αξιοποιούμε προεκλογικά, όταν το κάναμε εμεί Ακόμα και ο Στουρνάρα έλεγε δεν υπάρχει δημοσιονομικό χώρο. Σήμερα τον ανακαλύψανε. Υπάρχει εξαιτία αυτών των προσπαθειών. Δεν έγινε στου τρει αυτού μήνε. Άρα λοιπόν, ό,τι θετικό φυσικά και το ψηφίσουμε. Το από κρατάω. Από εκεί και αυτό. πέρα βέβαια, το κρίσιμο σημείο κριτική στον κύριο Μητσοτάκη είναι το εξή. Εμεί τον ε, ε, Ιούνιο πέρυσι, το Μάιο, τέλο Μαΐ, ε, ε, Μαΐου, αρχές αρχέ Μαου στο Ζάπιο, ανακοινώσαμε όχι μόνο μια σειρά από δημοσιονομικά μέτρα, αλλά και την προοπτική να α, βάλουμε σε έναν ειδικό λογαριασμό, καταπιστευτικό λογαριασμό, 5,5 δις από τα 38 που αφήσαμε στο Δημόσιο Ταμείο, mm -hmm. προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το 2021 και 2022 ο στόχος του πλεονάσματος ουσιαστικά δεν θα είναι 3,5 αλλά 2,5%, και ο αυτό το αρνήθηκε. Και το αρνήθηκε από ό,τι λένε ορισμένοι και δικά του στελέχη για να δώσει αυτά τα χρήματα στι τράπεζε. Θα το δούμε αυτό, αν θα το κάνει. Θυμάμαι καθώς... Η άρνηση αυτή σημαίνει δύο δι λιγότερα μέτρα ελάφρυνση στου. Στους, ε, στους μεσαία τάξη, του χαμηλόμεστου. Βέβαια, ο Μητσοτάκη το θα δίνει στου ισχυρού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δύο δι λιγότερα μέτρα στον προπολογισμό του 20. Καθώ ήσασταν σε αυτή την καρέκλα πριν τι εκλογέ, σχολιάζατε το πρόγραμμα που είχε ανακοινώσει τότε ο κ. Μητσοτάκη, τα μέτρα mm. τα οποία δεσμευόταν να λάβει, τι φοροελαφρύνσει και λέγατε ότι αν τα λάβει αυτά τα μέτρα, θα έχουμε ένα τεράστιο δημοσιονομικό κενό και το 2019 και το 2020. Έλαβε ειδικά το κομμάτι του ένφια και πολύ νωρίτερα από ό,τι είχε δεσμευθεί. Δεν κλείνουμε με δημοσιονομικό κενό όπω φαίνεται και φαίνεται ότι πάνε καλά και οι διαπραγματεύσει για το 20, κύριε Πρόεδρε. Ήταν λάθο αυτή η εκτίμηση που Όχι, ματρή, όχι μισό λεπτάκι, δεν τα λέτε σωστά. Εγώ πέρυσι, όχι πέρυσι, λίγο πριν τις εκλογές, έλεγα ότι αν δεν υιοθετήσει την άποψή μας για να πάμε στο 2,5%, την πρότασή μας, την πρωτοβουλία μας, δεν πάμε, πάμε στο 2,5% και πάμε στο 3,5%, δεν θα είναι σε θέση να υλοποιήσει όλο το σκέλος των μέτρων που έχει υποσχεθεί στον ελληνικό mm. Και πράγματι, σε βάθος σε βάθο τετραετία μιλάει για την αποκλιμάκωση των φόρων. Αυτό που έχει παρουσιάσει το τραπέζι είναι η μείωση του φορολογικού συντελεστή τη επιχειρήση από το 28 στο 24. Ω βασικό μέτρο, ο μισό δημοσιονομικό χώρο. Και στου είναι... μισθωτού στην πρώτη κλίμακα. Να, τα να, πούμε. Τον έμφυα. Να τα πούμε... Τον εμεί τον κατά... Εμεί τον κατα... μειώσαμε και ήρθε να βάλει τα 200 εκατομμύρια τώρα. Δεν ήταν. Ψηλολόγια ήταν αυτά. Τα μεγάλα. Ουσιαστικά ο κ. Μητσοτάκη φέρνει καινούργια μέτρα για το 20 γύρω στα 1 δι. Ευρώ. Mm -hmm. Θα μπορούσε, εγώ λέω, να φέρει ένα συν δύο, αν είχε υιοθετήσει τη δική μα πρόταση. Φέρνει ένα δι. Τα, το, τα μισά περίπου από αυτά τα δίνει στη μείωση φορολογία των επιχειρήσεων. Καλώ κάνει. Εμεί λέμε όμω ότι θα ήταν προτιμότερο να υλοποιηθεί η δική μα πρόταση που μιλούσε για κατάργηση τη φορά αλληλεγγύη, που μιλούσε για μείωση τη προκαταβολή φόρου από το 100% στο 50%, που θα πιάνει όλου του επιχειρηματίε και όλη τη μεσαία τάξη, και όχι να πιάνει μόνο αυτού που έχουν κέρδη. Διότι ωφέλεια από την μείωση φορολογία των κερδών των επιχειρήσεων θα έχουν μονάχα οι επιχειρήσει, μάλλον θα έχουν πολύ μεγαλύτεροι αυτοί που έχουν κέρδη. Ναι. Το 90% των επιχειρήσεων δυστυχώ στη χώρα μα έχουν κέρδη ω 5.000 ευρώ. Και υπάρχει ένα 10% που έχει πολύ μεγαλύτερα κέρδη. Μην ξαναπώ για την μείωση στην κλίμακα των μισθωτών. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε δύο λεπτά και θέλω να τα κλείσουμε. Αλλά με... απλά να πούμε και ναι. δύο αγκαθάκια του προπολογισμού. Θα αρειά. έχουμε τη δυνατότητα να τα κουβεντιάσουμε όταν θα έρθει στη Βουλή. Mm -hmm. Και αυτό είναι και το προσχέδιο, θα δούμε και το κανονικό προπολογισμό. Το ένα είναι οι αντικειμενικέ αξίε. Υπάρχει ένα κίνδυνο. Όποιες μειώσεις έγιναν στον ΕΜΦΙΑ, με τον αναπροσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών, δηλαδή mm. από το παράθυρο, να ισοφαριστούν και να, να έχουμε έχει στο τέλος ο πολίτης την ίδια να 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 το, λεπτό Και λεπτό. το δεύτερο yeah. είναι αυτό το 30% που βάζει ε, ως προϋπόθεση για να έχεις ε, 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 έκπτωση στο ε, το αφορολόγητο, εν πάση ε, περιπτώσει των 8.600 mm. το 30% ε, με ε, πιστοτικές τις ηλεκτρονικές συναλλαγές Μην για δούμε κάποιους προσέξτε τώρα, για κάποιους οι οποίοι έχουν χαμηλά εισοδήματα και από αυτό το 30% εξαιρεί ενίκιο και δεν ξέρω τι θα γίνει και με τις δέκο αν εξαιρούνται και οι δέκο θα είναι μεγάλο πρόβλημα και αυτό, αλλά θα τα δούμε ολοκληρωτικά. Μέλλον Οπότε για το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πρόεδρε. Ο προπολογισμό στη Βουλή. Θα είναι ένα αριστερό κόμμα από εδώ και πέρα, με τη διεύρυνση θα γίνει ένα κέντρο αριστερό κόμμα. Θα αλλάξει όνομα ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πασοκοποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, όπω λένε κάποια στελέχη σα, με ό,τι κακό ερνητικό έχει αυτό. Θα μπουν αφιδώ στο κόμμα άνθρωποι ή αν θέλετε πολιτικέ που κατέστρεψαν, όπω και εσεί λέγατε, τη χώρα στο παρελθόν. Τι θα γίνει με το μέλλον τη ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ των πραγμάτων έχει κάνει μια μεγάλη διαδρομή στα πολιτικά πράγματα. Έχει κλείσει ήδη δύο κύκλου. Πάμε για τον τρίτο κύκλο. Έχει, ήταν αρχικά ο ΣΥΡΙΖΑ των συνιστοσών και της αντιπολίτευσης. Έγινε μετά ο ΣΥΡΙΖΑ ως ενιαίο κόμμα, κόμμα κυβερνητικό, κυβερνός αριστερά. Σήμερα πάμε να ανοίξουμε ένα νέο κύκλο, όπου πρέπει αφενός μεν να αντιστοιχίσουμε τον κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ, αυτόν που αισθάνεται ΣΥΡΙΖΑ, αυτόν που ψηφίζει χρόνια τώρα ΣΥΡΙΖΑ με τι πραγματικά οργανωμένε μα δυνάμεις, γιατί είναι μεγάλη η αντιστοιχία. Mm -hmm. Και δεύτερον, πρέπει να αποτιμήσουμε και την εμπειρία, την κυβερνητική, να μάθουμε από τα λάθη μα και να διαμορφώσουμε μαζί με τι ενεργέ δυνάμει ελληνική κοινωνία το πρόγραμμα προοδευτική διακυβέρνηση για την επόμενη μέρα. Ο όνομα θα αλλάξετε στο συνέδριο θα τα συζητήσουμε όλα. Η δική μου άποψη, δική σας η δική μου άποψη είναι ότι το Syriza, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μπραντ ισχυρό. Διότι με τη, τη, λέξη αυτή και με το όνομα αυτό έχουμε ζήσει μεγάλες χαρές, μεγάλες αγωνίες, μεγάλες διεκδικήσεις. Από εκεί και πέρα το αν θα υπάρξει κάποια προσθήκη στο όνομα είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσουμε. Όλα είναι ανοιχτά. Σας λέω τη δική μου άποψη όμως. Η δική μου άποψη είναι δεν έχει νόημα κάτι τέτοιο. Συνήθως αλλάζουν όνομα αυτοί οι οποίοι δεν αισθάνονται καλά με ευχαριστώ. το όνομα αυτό και με την ιστορία του. Κύριε Πρόεδρε, να σα ευχαριστήσω πολύ. Και εδώ θα είμαστε στην πορεία τη. Και εγώ σα ευχαριστώ, κύριε Σρόιντερ. Να τα πούμε ξανά. Είμαστε να είστε καλά. Αν σκέφτεσαι ένα δικό σου σπίτι, φροντίζαμε να υπάρχει.